Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές είναι πάλι στους δρόμους. Συνεχίζουμε να δείχνουμε τη διαφωνία μας με το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση και το Υπουργείο θέλουν να μας υποβάλουν. Το νέο νομοσχέδιο όχι απλώς δεν βελτιώνει το ίδιο εξοντοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το κάνει χειρότερο. Εμείς, οι μαθητές, επιδιώξαμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό, όμως αυτός δεν μας δέχτηκε. Παρόλα αυτά, ο Υπουργός και οι συνεργάτες του στηρίζουν πως έχουν συναντηθεί με μαθητές και έχουν συζητήσει μαζί τους. Εμείς και άλλοι 20.000 μαθητές στην αρχή της χρονιάς προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί τους και δεν μας δέχτηκαν. Και ρωτάμε γιατί. Από το Σεπτέμβρη προσπαθούν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο και έχει φτάσει Πάσχα. Αυτό δείχνει πόσο σίγουροι είναι για το νομοσχέδιό τους και ότι οι αγώνες μας τους τρομάζουν. Αυτό που προσπαθούν να πείσουν την νεολαία είναι ότι θα κάνει το νομοσχέδιό τους, θα βοηθήσει την νεολαία το νομοσχέδιό τους. Βοηθάει τους μαθητές να δίνουν διπλές εξετάσεις και να αυξάνε τη ύλη των μαθημάτων τους. Βοηθάει τους μαθητές να μην μπορούν να ανοίξουν δεύτερο πεδίο και να πληρώνουν παραπάνω λεφτά οι γονείς τους. Βοηθάει τους μαθητές να αφαιρούνται τα μαθήματα γενικής παιδείας. Η απάντηση είναι όχι. Και το ξέρουνε. Γι' αυτό το ψηφίζουν Μεγάλη Δευτέρα, όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Στα κρυφά πάνε να παίξουν με την εκπαίδευσή μας. Ωστόσο, οι μαθητές έχουν αποφασίσει. Έχουν καταψηφίσει ήδη το νομοσχέδιό τους. Η εκπαίδευση δεν είναι τζόγος. Και οι μαθητές δεν θα αφήσουν το μέλλον τους στην τύχη. Δεν είμαστε πειραματόζωα σε κανέναν υπουργό και για κανένα υπουργείο. Θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Δωρεάν παιδεία για όλους, που θα μας εμπνέει να είμαστε δημιουργικοί και θα μας καθιστά χρήσιμους στη σημερινή κοινωνία. Αποφυτώντας, θα είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό διαφωνούμε με το σημερινό νομοσχέδιο και με το προηγούμενο. Γιατί δεν μας βοηθάει να γίνουμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Άνθρωποι ολοκληρωμένοι που θα βοηθάνε στην αυριανή κοινωνία. Από το Σεπτέμβρη μέχρι το Πάσχα, πείσαμε να φέρουν το νομοσχέδιο και να μην το ψηφίσουν μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε για να μείνει το νομοσχέδιο στα χαρτιά. Γεια σας.